κέρδισε τις εντυπώσεις ο εκλογικός μαραθώνιος της Δίων Τηλεόρασης την Κυριακή 25 Ιανουαρίου για την κάλυψη της πιο κρίσιμης εκλογικής διαδικασίας των τελευταίων δεκαετιών. Από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής έως τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Δίων Τηλεόραση διοργάνωσε μία ακόμη ειδική τηλεοπτική παραγωγή για την κάλυψη της εκλογικής βραδιάς της 25ης Ιανουαρίου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς όμως να αποκλείονται οι εξελίξεις στην Αθήνα αλλά και στο εξωτερικό. Το μεγάλο εκλογικό μαραθώνιο συντόνισε η δημοσιογράφος Εύη Μιχολού. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκλογές 2015 και αμέσως τώρα ξεκινάει ο τηλεοπτικός μας μαραθώνιο. Ενώ με απευθεία συνδέσεις με πολλούς συνεργάτες της Δίων Τηλεόρασης, το εκλογικό αποτέλεσμα αναδείχθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τα υψηλά στάνταρ που ακολουθούνται πάντα σε τέτοιες ειδικές παραγωγές. Με απευθεία σύνδεση με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Χρήστος Χατζημίσης παρουσίαζε αποτελέσματα από τις δύο εκλογικές περιφέρειες της πόλης. Μια καινούργια μέρα ξημερώνει με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, όπου ο Βαγγέλης Αγγέλης παρουσίαζε αποτελέσματα που αφορούσαν στους τρεις δήμους του νομού Πιερίας. Έχουμε σε σύνολο 197 εκλογικών τμήματων, αποτελέσματα σε 5 εκλογικά τμήματα. Την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, όπου ο Νίκος Βουδούρης, δημοσιογράφος διαχειριστής του inveria.gr, μετέδιδε τις πληροφορίες από τους δήμους Βέρειας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας. Όσον αφορά την Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται ότι παίρνει την επόμενη έδρα. Την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, όπου ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσουφλίδης μετέδιδε όλα όσα συνέβαιναν στο νομό κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς. Το τοπίο, και εφόσον βέβαια δεν υπάρξουν κάποιες καραμπόλες, έχει ξεκαθαρίσει όσον αφορά για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου ο Θοδωρής Δούκας, δημοσιογράφος διαχειριστής του Χαλκιδικη-News.gr, ανέλησε βήμα-βήμα το εκλογικό αποτέλεσμα. Στη Χαλκιδική υπολείπονται 4 εκλογικά τμήματα για να κλείσει ουσιαστικά η απόψινη εκλογική βραδιά. Παράλληλα φιλοξενήθηκαν και έδωσαν το δικό του σχόλιο για το εκλογικό αποτέλεσμα ευρωβουλευτές, καθηγητές πανεπιστημίων και υποψήφοι βουλευτές. Ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μάρδας. Εκείνο που θα γίνει είναι μια διαπραγμάτευση που θα είναι σκληρή κατά την άποψή μου, σκληρή και από τα δύο μέρη. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Χρυσόγονος. Οι εκλογές γίνονται για να επηρεαστεί η πολιτική αυτού του κράτους. Η υποψήφια του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Χαρούλα Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακόμη αυτή την κάθοδο του κυρίου Παπανδρέου ακριβώς λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Υπάρχει μια νέα κυβέρνηση, στην Ευρώπη μια νέα πραγματικότητα. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, αυτή είναι η ζωή, έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Παράλληλα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και των πολιτικών προσώπων πρώτης γραμμής μεταδόθηκαν σε πραγματικό χρόνο. Ο αναλυτής προγραμματιστής Νίκος Μιστακίδης βρισκόταν στο κεντρικό στούντιο της Δίων Τηλεόρασης στην Κατερίνη και παρουσίαζε τα στοιχεία για την εκλογική δύναμη των κομμάτων και αργότερα για την σταυροδοσία των υποψηφίων βουλευτών. Ενώ το πάνελ πλαισίωσε ο πολιτικός σχολιαστής Γιώργος Προδρομίδης. Και επειδή η Ευρώπη είναι η ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, η Δίων Τηλεόραση συνεργάστηκε με διακεκριμένους δημοσιογράφους από διάφορα σημεία της Ευρώπης. Με το δημοσιογράφο Αλέξανδρο Φυτά από το Παρίσι. Είναι κρίμα οι Έλληνες να βιώνουν όλη αυτή την λιτότητα και να ζουν όλο αυτό το δράμα. Είναι η πρώτη φορά που οι Γάλλοι συγκινούνται με την πραγματικότητα. Τον εκδότη του ελληνογερμανικού περιοδικού Ερμής, Κωνσταντίνο Λάγιο, από το Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Αν δεν τηρηθούν οι συμφωνίες με τους δανειστές, τότε όλη η Ευρώπη θα είναι εναντίον της Ελλάδος, με ανυπολόγιστες οικονομικές καταστροφές. Και την εκδότρια του περιοδικού Hellenic Times International, Μάρθα Χρυσομάλη από το Λονδίνο. Πορτογαλία, Ιταλία που έχουν προβλήματα, Ιρλανδία, και αυτοί θα πάρουν θάρρος και αναμένουμε με ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσουν και τι θα ζητήσουν από την Ευρώπη. Οι οποίοι μετέδωσαν τόσο τις εκτιμήσεις των Ελλήνων ομογενών, όσο και τις πληροφορίες που μετέδιδαν τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης. Η Δίων Τηλεόραση δίνει τη μάχη της ενημέρωσης και αποδεικνύει ότι μπορεί και τα καταφέρνει. Διότι η Δίων Τηλεόραση είναι η τηλεόραση της Κεντρικής Μακεδονίας.